Λοιπόν, πάμε στην Κουμουνδούρου και το Χρήστο Τσιγουρή, διότι σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα καθημερινά έχουμε και νέες άγριες κόντρες. Χρήστο, συνεδριάζει αυτή την ώρα η πολιτική γραμματεία. Να μας πεις τι συζητούν σήμερα και πότε θα ανοίξει τα χαρτιά του τελικά ο Στέφανος Κασελάκης. Με βάση τη σειρά που με ρώτησες, Εύα, συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Δεν νομίζω ότι θα είναι μια εύκολη συζήτηση, καθώς σε αυτή τη συζήτηση συμμετέχουν οι πρωταγωνιστές της σύγκρουσης που είδαμε λίγο νωρίτερα. Μέσω Zoom έχουν συνδεθεί και η κυρία Τζάκρη και ο κύριος Ραγκούσης και η κυρία Νοτοπούλου. Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθούν για όσα υπόθηκαν το πρωί. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Κασελάκης έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Έχει απόψε μία σύσκεψη με το επιτελείο του. Σφίγμο μετρά τη βάση, επικοινωνεί με στελέχη και βουλευτές. Όλα δείχνουν, οι πληροφορίες λένε ότι θα προχωρήσει στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του μετά το Σαββατοκύριακο. Πιθανότατα θέλει να μετρήσει τις διαθέσεις και στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί εκεί υπάρχει όντως ένας αριθμός στελεχών που περιμένει να ακούσει το τι έχει να υποθεί από την κάθε πλευρά. Τώρα, στη συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας πληροφορούμαστε ότι ο κύριος Νίκος Παπάς θα επιμείνει στο ότι πρέπει να γίνουν οι καταστατικές αλλαγές από το συνέδριο, τις οποίες έχει προχωρήσει η σχετική επιτροπή μέσα σε συνθετικό κλίμα. Την ίδια ώρα όμως, ο Παύλος Πολάκης, επειδή βλέπει και την κατάσταση που επικρατεί και δεν είναι καθόλου ελκυστική προς τον κόσμο αυτή η δημόσια σύγκρουση πια, ζητά συντόμευση του χρονοδιαγράμματος, όπως άλλωστε και η πλευρά Κασελάκη. Πληροφορούμε ότι οι 87 θα θέσουν θέματα που έχουν να κάνουν με τα επιπλέον κριτήρια για να είναι κάποιος υποψήφιος. Αυτό άλλωστε μπορεί να το δούμε και στην Κεντρική Επιτροπή, παρότι δεν έχει ληφθεί έως τώρα απόφαση. Ενώ σε σχέση με τις υποψηφιότητες, είπαμε ότι περιμένουμε τον κύριο Κασελάκη αμέσως μετά την Κεντρική Επιτροπή, αρχές της εβδομάδας. Εντείνονται οι πληροφορίες που λένε ότι είμαστε κοντά στην ανακοίνωση υποψηφιότητας από τον Σοκράτη Φάμελο. Mm. Θυμίζω ότι ο κύριος Φάμελος συζητείται μεταξύ των 87. Θα έχουν, μαθαίνω, μία κρίσιμη σύσκεψη αμέσως μετά την πολιτική γραμματεία. Mm. Ο ίδιος δεν έχει ανοίξει στα χαρτιά του, όμως υπάρχουν πληροφορίες που επιμένουν ότι είναι πολύ πιθανό σύντομα τα επόμενα 24 ώρα να αποκαλύψει τις προθέσεις του, δηλώνοντας υποψηφιότητα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσιγουρή.